Public School, άσκηση 2 από σελίδα 142 του σχολικού μας βιβλίου, όπου μελετάμε τις δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτεια κέραιο. Υπολόγισε τις τιμές των παραστάσεων και μας δίνεται η πρώτη παράσταση, η παράσταση Α, η οποία είναι ίση με μείον 1 υψωμένο εις την μείον 3 συν μείον 1 εις την μείον 2 συν μείον 1 εις την μείον 1 συν μείον 1 εις την μηδενική συν τώρα πάλι μείον 1 εις την πρώτη και μείον 1 εις το τετράγωνο. Θέλουμε λοιπόν να υπολογίσουμε την τιμή της παράστασης αυτής. Πάμε λοιπόν να βρούμε τις δυνάμεις, να υπολογίσουμε τις δυνάμεις οι οποίες μας δίνονται. Η πρώτη δύναμη η οποία μας δίνεται είναι μείον 1 εις την μείον 3. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε δύναμη με εκθέτη αρνητικό αριθμό. Τι γνωρίζουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση? Γνωρίζουμε ότι αν έχουμε μια δύναμη με εκθέτη αρνητικό, ένα α δηλαδή στην μείον μη, τότε αυτό είναι ίσο με κλάσμα το οποίο έχει για αριθμητή τη μονάδα και παρονομαστεί τη δύναμη αυτή με αντίθετο εκθέτη. Το α εις την μείον μη λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε ότι είναι ίσο με 1 προς α εις την μη. Συνεπώς, αυτό εδώ, αυτή η δύναμη πώς θα γίνει παιδιά, θα γίνει ίση με 1 προς μείον 1 εις την τρίτη. Αλλάζουμε τον εκθέτη, από αρνητικό παίρνουμε θετικό, αλλά ταυτόχρονα τι παίρνουμε? Παίρνουμε και ένα κλάσμα με αριθμητή τη μονάδα και παρονομαστεί τη δύναμη με τον θετικό εκθέτη. Συνεχίζουμε, η επόμενη δύναμη όπως βλέπουμε πάλι έχει ως εκθέτη αρνητικό αριθμό. Άρα δεν θα είναι ίση με 1 προς την δύναμη αυτή με αντίθετο εκθέτη, δηλαδή μείον 1 στο τετράγωνο. Το ίδιο και για την επόμενη δύναμη. Θα είναι συν 1 προς μείον 1 εις την πρώτη. Και συνεχίζουμε. Μετά τι μας δίνεται παιδιά? Μας δίνεται δύναμη του μείον 1 εις την μηδενική. Γνωρίζουμε ότι όταν υψώνουμε μία βάση στο 0, η δύναμη κάθε αριθμού με εκθέτη το 0 είναι ίση με τη μονάδα. Το α εις την μηδενική λοιπόν, ξέρουμε ότι σε περίπτωση που το α είναι διάφορο του μηδενός, βγαίνει πάντα ίσο με 1. Άρα λοιπόν το μείον 1 εις την μηδενική θα είναι ίσο με 1. Συν λοιπόν 1. Τώρα, το μείον 1 εις την πρώτη, τι σημαίνει? Ότι παίρνουμε έναν παράγοντα της βάσης αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή, τι παίρνουμε παιδιά εμείς? Παίρνουμε τον αριθμό μείον 1. Άρα λοιπόν, εδώ τι θα έχουμε? Συν το μείον 1. Συν τώρα μείον 1 στο τετράγωνο. Μείον 1 στο τετράγωνο είναι η δύναμη του μείον 1. Θα πάρουμε μείον 1 επί μείον 1, το οποίο θα μας δώσει ως αποτέλεσμα συν 1. Γενικά, όταν εμείς έχουμε να κάνουμε με μία δύναμη της μονάδας, σε ό,τι και να την υψώσουμε τη μονάδα αυτή, είτε στο τετράγωνο, είτε στη τρίτη, είτε και σε αρνητικό εκθέτη, 1 εις την μείον 6, πάλι παιδιά, το αποτέλεσμά μας θα είναι πάντα ίσο με 1, όταν έχουμε σαν βάση τη μονάδα. Όταν έχουμε όμως σαν βάση, παιδιά, το μείον 1, πάλι, είτε πάρουμε μείον 1 παιδιά στο τετράγωνο, δεν θα μας δώσει 1. Εάν πάρουμε μείον 1 εις την τρίτη, αυτό που θα αλλάξει θα είναι το πρόσημο μόνο, ότι θα πάρουμε εδώ μείον 1. Ανάλογα με τον εκθέτη τον οποίο θα μας δίνεται, ξέρουμε ότι η δύναμη του μείον 1 θα μας δίνει ή θετικό αποτέλεσμα ή αρνητικό. Το ίδιο όμως θα ισχύει και αν έχουμε εμείς αρνητικό εκθέτη, αλλά αρνητικό άρτιο. Εάν εμείς έχουμε εδώ μείον 1 εις την μείον 2, αυτό δεν θα γίνει ίσο με 1 προς μείον 1 στο τετράγωνο. Άρα, δεν θα πάρουμε ως αποτέλεσμα τη μονάδα. Ενώ αν έχουμε εις την μείον 3, αυτό θα γίνει 1 προς μείον 1 εις την μείον 3, δηλαδή εδώ αρνητικό. Ουσιαστικά δηλαδή εμείς για να υπολογίσουμε τις δυνάμεις
άμεση, Εάν σκεφτούμε ότι υψώνοντας το μείον ένα σε θετικό, σε άρτιο εκθέτει το αποτέλεσμα, η δύναμή μας είναι πάντα θετική, όπως εδώ, όπως λοιπόν και εδώ, και γνωρίζοντας και τι άλλο, ότι όταν πάμε εμείς και υψώσουμε το μείον ένα, τη βάση της δύναμης, σε εκθέτει ο οποίος είναι περιττός, όπως είναι το 1, όπως είναι εδώ το μείον 1, όπως είναι εδώ το μείον 3, θα δούμε ότι αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι μία αρνητική δύναμη, θα είναι το μείον 1, παιδιά. Δηλαδή, θα μπορούσαμε ούτε καν να πάμε και να γράψουμε αυτή τη σειρά την οποία γράψαμε. Μπορούμε να το γράψουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα κατευθείαν. Αλλά καλό είναι να το δούμε και αναλυτικά. Επομένως, παιδιά, από εδώ τι θα προκύψει? 1 προς μείον 1 εις την τρίτη. Το μείον 1 όμως εις την τρίτη, εμείς γνωρίζουμε ότι είναι ίσο με τι, παιδιά? Ότι είναι ίσο με μείον 1. Άρα εδώ τι θα προκύψει για μας? 1 προς μείον 1 συν. Εδώ τι έχουμε? 1 προς μείον 1 στο τετράγωνο. Μείον 1 στο τετράγωνο, δηλαδή μείον 1 επί μείον 1 θα μας δώσει αποτέλεσμα μονάδα. Συν τώρα πάλι 1 προς μείον 1 εις την πρώτη, δηλαδή ουσιαστικά 1 προς μείον 1. Συν ό,τι βρήκαμε προηγουμένως, έτσι. Συν 1, εδώ έχουμε συν το μείον 1, δηλαδή μείον 1, συν 1. Βγάζουμε και τις παρενθέσεις, έτσι, όταν έχουμε μία παρένθεση με μπροστά το συν, για να φύγει η παρένθεση και το πρόσημό της, απλά βγάζουμε τους όρους ακριβώς όσους έχουν. Άρα από εδώ τι θα προκύψει, παιδιά? Εδώ δεν προκύπτει το μείον 1. Κάθε κλάσμα εκφράζει μία διαίρεση, έτσι. Το πρόσημο του κλάσματος ποιο είναι? Συν διαπλήν πλήν. Μείον 1 από εδώ, συν 1 από εδώ, μείον 1 πάλι από αυτό το κλάσμα. Συν 1, μείον 1, συν 1. Αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσαμε να γράψουμε κατευθείαν. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε περιττό εκθέτει σε δύναμη του μείον 1, θα μας δώσει αποτέλεσμα μείον 1. Εδώ έχουμε άρτιο εκθέτει, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, θα πάρουμε συν 1. Εδώ πάλι περιττό εκθέτει, μείον 1. Εδώ έχουμε την εξαίρεση, όταν υψώνουμε κάτι στο 0, ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα του είναι ίσο με συν 1, έτσι. Εδώ έχουμε πάλι περιττό εκθέτει, άρα το αποτέλεσμά μας θα είναι μείον 1, και εδώ που έχουμε άρτιο, το αποτέλεσμα είναι ίσο με συν 1. Αλλά και αναλυτικά βλέπουμε πώς προκύπτουν αυτά όλα όσα είπαμε. Επομένως, από εδώ τώρα τι θα έχουμε? Παρατηρούμε ότι τι έχουμε εδώ? Μείον 1 συν 1, το οποίο τι θα μας δώσει? 0. Μετά πάλι εδώ, μείον 1 συν 1 θα πάρουμε 0, αυτά φεύγουν, και μείον 1 συν 1 πάλι 0. Επομένως, η τιμή της παράστασης α είναι ίση με το 0 και μπορούμε να την υπολογίσουμε πάρα πολύ εύκολα. Να θυμόμαστε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με δύναμη η οποία έχει ως βάση το 1, το αποτέλεσμα αυτής της δύναμης θα είναι πάντα η μονάδα. Ενώ αν έχουμε μια δύναμη η οποία έχει ως βάση το μείον 1, τότε σε αυτή την περίπτωση, εάν το νη είναι άρτιος, το αποτέλεσμα της δύναμης είναι η μονάδα, ενώ εάν το νη είναι περιττός, παιδιά, το αποτέλεσμα θα είναι ίσο με μείον 1. Ωραία. Πάμε τώρα στο β' ερώτημα, στην β' παράσταση, η οποία τι μας δίνει? Για να τη δούμε λίγο. Έχουμε τη δύναμη του μείον 2 στο τετράγωνο να την υψώνουμε στην πέμπτη. Επί τώρα τη δύναμη του μείον 3 στο τετράγωνο να την υψώνουμε στο μείον 2. Έτσι, συν τώρα μέσα σε παρένθεση, δύναμη του μείον 23,5 στο τετράγωνο επί 23,5 εις την μείον 2, και όλο αυτό το υψώνουμε εις την πέμπτη. Πώς προχωρούμε σε τέτοιες παραστάσεις, έχουμε πει? Πρώτα υπολογίζουμε, κάνουμε τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις, έτσι, πρώτα προηγούνται οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις και μετά υπολογίζουμε δυνάμεις κατόπιν πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις και αμέσως μετά προσθέσεις και αφαιρέσεις. Αυτή είναι η σειρά των πράξεων.
Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε την τιμή της παράστασης αυτής και ας κάνουμε και κάποιες πράξεις, παιδιά, εμείς ταυτόχρονα, έτσι. Απλά θα πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα την τιμή της οποίας παράστασης έτσι βρίσκεται μέσα στη παρένθεση, αλλά δεν μας πειράζει να κάνουμε εδώ λίγο και τις δυνάμεις, έτσι, να το πάμε λίγο ταυτόχρονα. Τώρα, τι μας δίνεται? Θέλουμε να υψώσουμε μία δύναμη σε εκθέτη. Όταν έχουμε μία δύναμη α, θέλουμε να την υψώσουμε σε εκθέτη, ξέρουμε ότι κρατάμε την βάση της δύναμης και για εκθέτη βάζουμε το γινόμενο των εκθετών. Πάμε λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτή την ιδιότητα των δυνάμεων στην παράσταση αυτή. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε τη δύναμη του μείον 2 στο τετράγωνο και θέλουμε να την υψώσουμε στο 5. Άρα θα πάρουμε μείον 2 εις τι 2 επί 5. Επί τώρα, σε αυτή τη δύναμη τι έχουμε πάλι? Θέλουμε να την υψώσουμε εις το μείον 2. Άρα τι θα πάρουμε? Μείον 3 στο τετράγωνο επί μείον 2. Εφαρμόζουμε απλά αυτή την ιδιότητα. Βάζουμε για εκθέτη στη βάση της δύναμής μας το γινόμενο των εκθετών. Συν τώρα, για να δούμε τι συμβαίνει μέσα στη παρένθεση. Μέσα στη παρένθεση έχω δύο δυνάμεις, πολλαπλασιασμό δύο δυνάμεων, όπου η μία είναι μείον 23,5 στο τετράγωνο και η άλλη 23,5 στη μείον 2. Εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξεις με δυνάμεις, για να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε δύο δυνάμεις, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ισχύει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να έχουν την ίδια βάση. Μόνο όταν έχουν την ίδια βάση, εάν λοιπόν έχω α εις τη μ επί α εις τη μ, αλλά η βάση εδώ, το α είναι το ίδιο, έτσι. Μόνο τότε από τις ιδιότητες των δυνάμεων γνωρίζω ότι εγώ μπορώ να πάρω α εις τη μη συν νη. Έτσι όπως μας έχει δοθεί η παράσταση μέσα στη παρένθεση, μπορώ εγώ να το κάνω αυτό? Δεν μπορώ, παιδιά. Γιατί εδώ τι παρατηρώ? Παρατηρώ ότι η μία βάση είναι αρνητική. Θα παρατηρήσω όμως και κάτι άλλο. Πρέπει να σκεφτώ έξυπνα εδώ. Όταν υψώνω εγώ έναν αριθμό στο τετράγωνο, ο αριθμός αυτός δεν βγαίνει πάντα θετικός? Είτε λοιπόν έχω μείον 2 και το υψώσω στο τετράγωνο, είτε έχω 2 και το υψώσω στο τετράγωνο, δεν θα μου βγει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα? Μείον 2 στο τετράγωνο, τι θα μου δώσει? Μείον 2 επί μείον 2, δηλαδή 4. 2 στο τετράγωνο, πάλι θα μου δώσει 4. Επομένως, παιδιά, από εδώ τι προκύπτει? Προκύπτει ότι εάν εγώ έχω, για παράδειγμα, έναν αριθμό α υψωμένο στο τετράγωνο, αυτός είναι ίσος με τον αντίθετό του υψωμένο στο τετράγωνο. Θα πάρω ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, όπου εδώ δεν χρειάζεται να έχω τετράγωνο, απλά χρειάζεται να έχω εκθέτη μη, ο οποίος είναι Συνεπώς, όταν έχω μία δύναμη υψωμένη σε άρτιο εκθέτη, τότε είτε η βάση της είναι ο αριθμός α, είτε είναι ο αντίθετος της, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Συνεπώς, εγώ από εδώ μπορώ να πάω και να αλλάξω τη σχέση αυτή. Τι θα γράψω λοιπόν? Ας πούμε ότι παίρνω μείον 23,5 επί 23,5. Επί μείον 23,5 θα πάρω αποτέλεσμα θετικό, το οποίο πώς θα προκύψει? Αν εγώ πολλαπλασιάσω το 23,5 επί 23,5, δηλαδή αν πάρω 23,5 στο τετράγωνο. Όταν λοιπόν έχω μία δύναμη υψωμένη στο τετράγωνο, σημαίνει ότι μπορώ για βάση να έχω είτε τον αριθμό που έχω τον α, είτε τον αντίθετό του. Άρα από εδώ εγώ θα πάρω 23,5 στο τετράγωνο επί 23,5 εις τη μείον 2 και όλο εις την 5η.
Για να συνεχίσω λοιπόν, για να δω τι έχει βγει. Από εδώ παίρνω τη δύναμη του μείον 2 εις την δεκάτη, 2 επί 5 μου κάνει 10, επί την δύναμη του μείον 3 εις την, τι έχω εδώ, 2 επί μείον 2 εις την μείον τετάρτη. Συν τώρα, μέσα στην παρένθεση, έχω πολλαπλασιασμό δυνάμεων με ίδια βάση. Άρα, μέσα εδώ τι θα προκύψει, 23,5, και για εκθέτη κρατάω τη βάση μου και για εκθέτη βάζω το άθροισμα των εκθετών. 2 δηλαδή συν το μείον 2. 2 δηλαδή μείον 2. Και όλο εις την πέμπτη, έτσι. Για να συνεχίσω λοιπόν από εδώ. Τώρα, πάμε να τελειώσουμε, πάμε να υπολογίσουμε τι θα έχουμε μέσα στην παρένθεση. Μέσα στην παρένθεση, μέσα σε αυτήν εδώ την αγγύλη, έχουμε... Για να γράψουμε εδώ, μείον 2 στην δεκάτη επί και μέσα στην παρένθεση θα προκύψει 23,5 στην μηδενική και όλο στην πέμπτη, παιδιά. Άρα λοιπόν, για να κάνουμε λίγο και αυτή τη δύναμη να δούμε πού θα καταλήξουμε. Τώρα, είπαμε ότι τα κάνουμε ταυτόχρονα. Μεγάλη προσοχή όμως, αν εδώ είχα κάτι να σχετίζεται με την παρένθεσή μου, δεν θα μπορούσα να κάνω τις πράξεις μπροστά, έτσι. Πρώτα προηγούνται οι πράξεις μέσα στις παρανθέσεις και μετά κοιτάμε να κάνουμε τις υπόλοιπες πράξεις. Τώρα εμείς απλά κάνουμε τις δυνάμεις, έτσι. Τώρα, έχω μείον 3 εις την μείον 4 σε αρνητικό εκθέτη. Άρα, η δύναμή μου δεν θα είναι ίση με 1 προς μείον 3 εις την 4. Γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε δύναμη του α εις την μείον μη σε αρνητικό εκθέτη, αυτή είναι ίση με 1 προς α εις την μη. Είναι ίση με κλάσμα που έχει αριθμηθεί τη μονάδα και παρονομαστεί τη δύναμη με αντίθετο εκθέτη. Άρα λοιπόν από εδώ, τι θα προκύψει, θα έχουμε μείον 2 εις την δεκάτη, επί 1 μία βάση α, έναν αριθμό διάφορο του μηδενός στο 0, ξέρουμε ότι το α στη μηδενική μας δίνει πάντα αποτέλεσμα 1. Εκτός βέβαια αν το α είναι το 0, έτσι, όπου το 0 σε όποια δύναμη και να το υψώσουμε μας δίνει 0. Άρα από εδώ τι θα πάρουμε, συν 1 εις την πέμπτη. Πολύ ωραία λοιπόν. Βγάλαμε και την αγγύλη μας, επομένως τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Να πάμε και να υπολογίσουμε τις δυνάμεις. Τις ψιλοϋπολογίσαμε ταυτόχρονα στα βήματα αυτά. Εδώ τι θα προκύψει λοιπόν. Εδώ προκύπτει μείον 2 εις την δεκάτη. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ θα πάρω όσους παράγοντες, μου λέει ο εκθέτης, 10 δηλαδή παράγοντες, του αριθμού μείον 2 και θα τους πολλαπλασιάσω. Μείον 2 επί μείον 2 επί μείον 2. Τώρα, επειδή το 10 ο εκθέτης είναι θετικός αριθμός και η βάση μου είναι αρνητική, γνωρίζω ότι επειδή ο εκθέτης είναι, συγγνώμη, όχι θετικός, άρτιος αριθμός, το αποτέλεσμα θα βγει θετικό. Και θα προκύψει αν εμείς πάρουμε 2 επί 2 επί 2, 10 τέτοιους παράγοντες του 2 και τους πολλαπλασιάσουμε. Το 2 λοιπόν στη δεκάτη γνωρίζουμε ότι μας δίνει αποτέλεσμα 1024. Συν λοιπόν 1024. Επί τώρα έχουμε μια άλλη δύναμη. 1 προς μείον 3 εις την τετάρτη. Μείον 3 εις την τετάρτη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει μείον 3 επί μείον 3 επί μείον 3 επί μείον 3. Έτσι. Μείον 3 στην τετάρτη σημαίνει ότι θα πάρουμε 4 παράγοντες της βάσης, μείον 3 επί μείον 3 επί μείον 3 επί μείον 3 και θα τους πολλαπλασιάσουμε. Έχουμε πολλαπλασιασμό και το πλήθος των αρνητικών παραγόντων είναι άρτιο. Το πλήθος αυτό το οποίο μας δείχνει ο εκθέτης, γι' αυτό και το αποτέλεσμα θα προκύψει θετικό. Και θα είναι ίσο με το 3 στην τετάρτη μας δίνει αποτέλεσμα 81. Συν 81 λοιπόν. Άρα από εδώ σε αυτό το κλάσμα τι θα έχω? Επί 1 81 πρώτο. Συν τώρα το 1 υψωμένο εις την πέμπτη. 1 εις την πέμπτη δηλαδή 1.
Όταν πολλαπλασιάζουμε 1 επί 1 επί 1 επί 1 επί 1, θα μας δώσει τη μονάδα. Επομένως, από εδώ η παράστασή μου γίνεται ως εξής. Θα πάρω τώρα, συνεχίζω και τι κάνω, τους πολλαπλασιασμούς. Θα πρέπει λοιπόν να πολλαπλασιάσω το 1024 με το κλάσμα 1/81. Τι θα μου μείνει λοιπόν, είναι σαν να έχω 1024 πρώτα, έτσι. Άρα θα πάρω κλάσμα 1024 συν τώρα τη μονάδα. Επομένως τώρα τι μου μείνε, τι μου έμεινε παιδιά στην παράσταση αυτή, μου έμεινε μία πρόσθεση. Θα κάνω λοιπόν την πρόσθεση αυτή και για να την κάνω θα πρέπει να κάνω τα κλάσματά μου ομώνυμα. Συνεπώς το 1 θα το γράψω ως 81/81. Και από εδώ για να δούμε τι θα προκύψει. Για να σβήσουμε εδώ την ιδιότητα αυτή, δεν τη χρειαζόμαστε πια. Από εδώ λοιπόν τι θα προκύψει, προσθέτοντας λοιπόν τώρα τους αριθμητές των δύο αυτών κλασμάτων, αφού έχουν κοινό παρανομαστή το 81, θα έχουμε 1024 συν 81, 1105/81. Και έτσι λοιπόν βρίσκουμε και την τιμή της παράστασης Β. Είναι ίση με 1105/81. Για να τη βρούμε, παιδιά, τι κάνουμε. Πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις και κατόπιν υπολογίζουμε τις δυνάμεις. Για να υπολογίσουμε τις δυνάμεις θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε τις ιδιότητες των δυνάμεων, έτσι. Άρα, εδώ τι κάνω. Κρατάω η διαβάση και παίρνω το γινόμενο των εκθετών. Έτσι, το ίδιο και εδώ, όταν υψώνουμε μία δύναμη σε εκθέτη, κρατάμε την ίδια βάση και παίρνουμε ως εκθέτη το γινόμενο των εκθετών. Βεβαίως, ξέρουμε ότι όταν έχουμε μία δύναμη σε αρνητικό εκθέτη, αυτή πώς μετασχηματίζεται σε αυτή τη μορφή. Και αυτό που νομίζω πρέπει να προσέξουμε στην άσκηση αυτή για να κάνουμε τις πράξεις μας πιο εύκολες, είναι ότι όταν υψώνουμε έναν αριθμό στο τετράγωνο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είτε ο αριθμός μας, η βάση μας είναι θετική ή αρνητική. Γιατί το αποτέλεσμα του να υψώσεις κάτι σε άρτιο εκθέτη θα είναι πάντα θετικό. Άρα το μείον 23,5 στο τετράγωνο το γράφω ως 23,5 στο τετράγωνο και έτσι διευκολύνω πάρα μα πάρα πολύ τις πράξεις μου. Σιγά σιγά λοιπόν, γνωρίζοντας την σωστή σειρά, έτσι, με την οποία κάνουμε τις πράξεις, υπολογίζουμε την τιμή της παράστασης Β.